Και τώρα λοιπόν ο κύριο Ρατσιάτο φυρίζει την έναρξη τη αναμέτρηση ε, για τον πέμπτο όμιλο τη τρίτη εθνική κατηγορία ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Αστέρα Βλαχιώτη. Θα δούμε τώρα την προσπάθεια από του φιλοξενούμενου. Θα γίνει και η Σέντρα. Θα γίνει υποδοχή μέσα. Ένα σούτ μακρινό εκεί. Η μπάλα θα φύγει. Καντούτσι, προθυμή παλιά για τον Σαραντόπουλο. Σαραντόπουλο θα κρατήσει. Θα δώσει και τον ρόμο κάτω. Αυτό με τη μία για τον Κασούκα. Θα κάνει και τα σουτ και τον γκολ. 1-0 στο 34 με Γκασούκα Η Καλαμάτα λοιπόν ανοίγει το σκορ μετά την υπέροχη προσπάθεια Αρχής γενομένης από τον Σαραντόπουλο που έβγαλε κάθετα για τον Ρογκάτο Αυτός με τη μία τρύπησε την άμυνα της ομάδας του Αστέρα Βλαχιώτη Και πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Παλιούρα Ο νεαρός γκασούκα που δείχνει εδώ την δυνότητά του στο σκοράρισμα Καλαμάτα Αστέρας Βλαχιώτη 1-0 στο 34 το κόνονε τώρα από τα δεξιά. Θα γίνει και η κεφαλιά. Τώρα θα απομακρύνουν τις Καλαμάτας. Νέα κεφαλιά θα μπλοκάρει ο Γκόμες από τον Μουκίδη. Στο 44 η κεφαλιά αυτή. Και τώρα ξεκινάει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο. Προηγείται η μαύρη θύλα με ένα μηδέν του Αστέρα Βλαχιώτη. Με σχόλιο του Γκασούκα. Είναι έτοιμοι τώρα να εκτελέσουν με πάσα η κεφαλιά. Λίγο δίπλα από το δεξί δοκ του Παλιούρα, η κεφαλιά από τον, από τον Αθανασόπουλο. Στα δεξιά, τώρα προσπαθούν να εκδηλώσουν επίθεση. Οι φιλοξενούμενοι, κάθε μεταβίβαση προσπαθούν να παίξουν με τη μία. Κρατούν όμω την μπάλα, τα κουνάκι, υπέροχο μου και γκολ. Σαμπατάκο λοιπόν, Ισοφαρίζει στο 57ο λεπτό για την ομάδα του αστερά. Βλαχιώτη μετά την υπέροχη. Πάσα από τον Μαναριώτη. Έβγαλε μόνο του απέναντι στον Γκόμες τον Σαμπατάκο. Εδώ εκτέθηκε η άμυνα της Καλαμάτας με τη μία το πλασέ από τον Σαμπατάκο. 1-1 στο 57 το παιχνίδι και πάλι στο Χ. Για να δούμε τώρα τον Ρονκάτο θα δώσει για τον Σαραντόπουλο. Αυτό με το εξωτερικό. Εκεί όπου ο Παλιούρα θα κάνει το λάθο, Γκασούκα! Για να δούμε, Γκασούκα! Απέναντι, μόνο το τέρμα και 2-1! 2-1 με Γκασούκα! Δεύτερο γκολ για σήμερα για τον ε, επιθετικό τη Μαύρη Θύελα. Ο οποίο ε, δείχνει να έχει μεγάλα κέφια στο σημερινό παιχνίδι, δεν αφήνει να χαρούν οι φιλοξενούμενοι. Μόλι 2 λεπτά μετά το γκολ τη σοφάρηση, στο 59 έρχεται το 2-1 εκ νέου προβάδισμα για την Μαύρη Θύελα μετά το ολέθριο λάθο εδώ από τον φύλακα των φιλοξενούμενων Παλιούρα. Το εκμεταλλεύεται ο Γκασούκα. Θα στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνιά τη αιστεία του Αστέρα Βλαχιώτη για το 2-1. Και θα δώσει το ένασμα για πανηγύρια βέβαια στις εξέδρες του Μεσσηνιακού. Τώρα Προθείχη παλιά από την άμυνα. Είναι όμω εκεί ο Καντούτσι για να επιτηρήσει τον αντίπαλο επιθετικό. Καλογερόπουλο θα ανοίξει την μπάλα, ένα μαρκάρισμα, πέναλτι σφυρίζει. Πέναλτι θα υποδείξει ο κύριο Ρατσιάτο στην λόγο φάση. Ο διετή από την Αργολίδα λοιπόν βλέπει παράβαση εδώ του. Βγαίνει του Καλογερόπουλε πάνω στον Σαμπατάκο στο 70. Δεύτερο λεπτό του αγώνα. Έχουν την ευκαιρία λοιπόν οι φιλοξενούμενοι να φέρουν το παιχνίδι στην σοπαλία. Μπριλάκης τώρα ο αρχηγός ε, των φιλοξενουμένων. Μπριλάκης. Η μπάλα out. Και έτσι γλιτώνει η Καλαμάτα. Η μαύρη θέλει από παραβίαση εδώ γλιτώνει την ισοφάρηση. Παραμένει το 2-1 υπέρ της Καλαμάτας. Μετά την άστοχη εκτέλεση από τον Μπριλάκη καθώς την έστειλε δίπλα από την Εστριδοκό, και έτσι εδώ η καλαμάτα πραγματικά γλιτώνει.